Ο νέος γραμμικός επιταχυντής, ένα μηχάνημα που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σύγχρονα παγκοσμίως, εγκαινιάστηκε σήμερα στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα του ΠΑΓΝΗ, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Μπαίνει το πλέον σύγχρονο μηχάνημα που κυκλοφορεί στον κόσμο. Άρα θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά αυτά που σχεδιάζονται για τους ασθενείς, τους ογκολογικούς. Έτσι προστατεύουμε περισσότερο τους υγιείς τους, ενώ δίνουμε υψηλότερες δόσεις ακτινοβολίας στους όγκους. Το μηχάνημα που θα δώσει άλλη προοπτική και δυνατότητα στους επιστήμονες, αλλά και αναλυτικότερη και πληρέστερη κάλυψη στους ασθενείς, ήταν μια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με ένα πρόγραμμα στήριξης των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας σε σύγχρονο εξοπλισμό, που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος. Το όλο πρόγραμμα πιστεύουμε πως θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2018 και περιλαμβάνει, πέρα από την εγκατάσταση και την προμήθεια του εξοπλισμού, και την εκπαίδευση του προσωπικού σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Παύλος Πολάκης παράλληλα ζήτησε να δει από κοντά το νέο κεντρικό σύστημα ψύξης του νοσοκομείου, το οποίο αντικατέστησε το παλιό, που κινδύνευε να τεινάξει στον αέρα τις λειτουργίες του ΠΑΓΝΗ, με τα προβλήματα τα οποία εμφάνιζε και που το κόστος αντικατάστασης έγινε με κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Παραλάβαμε μια κατάσταση μαζί με τον Ανδρέα τον Οκτώβριο του 2015, που ήταν σαν ένα παιδικό παιχνίδι Λέγκο που σκόρπιζε, του φεύγανε κομμάτια. 1,5 και χρόνο μετά είμαστε περήφανοι και οι δυο, γιατί το σύστημα έχει σταθεροποιηθεί και μπαίνει σε ένα άλλο δρόμο. Λάβρος κατά της πρωτύτερης κατάστασης στη δημόσια υγεία εμφανίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος επισήμανε ότι δόθηκαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ περισσότερα από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την υγεία και έγιναν ήδη 9.000 τοποθετήσεις γιατρών σε μια προσπάθεια εξυγίανσης του συστήματος με το νέο σύστημα στις προμήθειες, τις οποίες στο παρελθόν γίνονταν, όπως είπε, πάρτι. Ξεκινάμε μια καινούρια, γιατί είναι επανάσταση αυτό. Αυτό θέλει βοήθεια από τα κάτω. Θέλει να σπάσει αυγά, διότι δυστυχώς υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι του συστήματος που μέσα από αυτό συμπλήρωνε τα προς το ΖΙΝ και είχε εκμαυλιστεί. Με αυτό έχουμε πόλεμο. Ο Παύλος Πολάκης, επίσης οργισμένος, επιτέθηκε ακόμη και κατά του μηχανισμού του ίδιου του Υπουργείου Υγείας, λέγοντας ότι κάποιοι έκρυβαν ότι υπήρχε χρηματοδότηση από δημόσιες επενδύσεις με κίνδυνο να χαθούν κονδύλια. Ενώ εξήγησε ότι στόχος είναι, με τις νέες τοποθετήσεις γιατρών, να επιστρέψουν στην Ελλάδα νέοι γιατροί που με την κρίση έφυγαν για το εξωτερικό. Δυστυχώς, ένα κομμάτι του υπηρεσιακού μηχανισμού του Υπουργείου μας έκρυβε ότι υπήρχε χρηματοδότηση η οποία μπορούσε να διατεθεί. Μπορείτε να το φανταστείτε. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Μας έκρυβε ότι υπήρχε χρηματοδότηση, ζωντανή, ζεστή χρηματοδότηση, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η οποία μπορούσε να διατεθεί. Η ενημέρωση ήταν ότι αυτά είναι γενικώς πιστώσεις και όχι χρήμα. Και όταν αυτό το ανακαλύψαμε, μπορέσαμε να δώσουμε όσο μεγαλύτερο κομμάτι μπορούσαμε και φέτος έχουμε ξεκινήσει βέβαια από πολύ νωρίς αυτή την κατάσταση. Μιλάω για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τον υπουργό κατά την άφηξή του περίμεναν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, που είχαν προκηρύξει 2 οριστάσεις εργασίας, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής στην υγεία με τη μορφή παράστασης διαμαρτυρίας.